είναι επικίνδυνο γιατί σε κάθε πλημμύρα ε, κινδυνεύει το χωριό, το Πορτολάγο. Με τον κίνδυνο τη πλημμύρα ζουν οι κάτοικοι των παραλίμνιων οικισμών. Ο χρόνο έχει αφήσει τα σημάδια του στου υδατοφράχτε τη Βυστονίδα. Και ο κίνδυνο μια νέα πλημμύρα είναι ορατό. Το μεγάλο μα πρόβλημα είναι ο ξεχυλιστήρα που βλέπετε στα δεξιά μα. Αυτό το πράγμα έχει καταστραφεί. Είναι έργο του κράτου. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Γιατί σε κάθε πλημμύρα και σπάει το, σπάνε τα φράγματα γιατί είναι παλιά και πλημμυρίζουν τα γύρω χωριά. Φέτο ο απολογισμό δεν ήταν θετικό λόγω του περσινού παγετού. Οι συνεταιριστέ είδαν τα έσοδα του να μειώνονται. Η χρονιά φέτο ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη και το ξέρω δεν ήταν μόνο σε εμά, ήταν σε όλε τι λινοθάλασσε. Ε, λέμε ότι σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο ε, ο περσινό χειμώνα που ήταν πάρα πολύ βαρύ. Εδώ είχαμε μεγάλη καταστροφή σε τσιπούρα και σε ψάρια. με αποτέλεσμα να έχω πέσει έχω το 1 πέμπτο τη περσίνη παραγωγή μου. Ο Θανάση και ο Ανδρέα είναι τα νεαρότερα μέλη του αλληλευτικού συνεταιρισμού τη Βιστονίδα. Σε μια έκταση 45.000 στρεμάτων, εκείνοι και άλλοι 55 συνεταιριστέ βρίσκουν έναν τρόπο να ενισχύουν το εισόδημά του. Πιστεύω ότι ο συνεταιρισμό είναι κάτι σημαντικό για την περιοχή, γιατί μπορεί να κρατήσει νέο κόσμο εδώ πέρα. Τα περισσότερα παιδιά από το χωριό, επειδή ήταν και οι πατεράδε εδώ και οι εδώ, είναι όλοι εδώ μέσα. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό που έχουμε, να μην το χάσουμε. Τα τελευταία χρόνια τα μέλη του συνεταιρισμού όλο ένα και πιο σπάνια αλλιεύουν χέλια. Είναι απειλούμενο είδο, δηλώνουν στην κάμερα τη ΕΡΤ, μη κρύβοντα την αγωνία του για το μέλλον. Οι συνεταιριστέ ψαράδε αλλιεύουν κεφάλια, αθερίνα, τσιπούρε, λαβράκια, χέλια και τα τελευταία δέκα χρόνια τον μπλε κάβουρα που εξάγουν στην Ιταλία, την Κίνα και την Ισπανία.